σήμερα είναι ημέρα χαράς, αλλά και προσωπικής δικαίωσης. Λέω ημέρα χαράς διότι μπορούμε να γκρεμίσουμε πλέον, έγινε όλες οι απαραίτητες συνέργειες, να γκρεμίσουμε πλέον το παλιό ψυχιατρικό και στη θέση του σε 480 ημέρες ή 16 μήνες να έχουμε μια υπενσύγχρονη νέα ενεργειακή ψυχιατρική κλινική, η οποία βέβαια το κτίριο αυτό θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες τόσο της κλινικής, των τακτικών εξωτερικών ιατρίων, των ψυχολόγων και ό,τι άλλο απαιτείται. Είπα όμως είναι και προσωπικής δικαίωσης, διότι όταν πρωτοανέλαβα το 20 τη διοίκηση του νοσοκομείου και επισκέφτηκα πρώτη φορά την ψυχιατρική κλινική, ομολογώ ότι έμεινα κατάπληκτος, αλλά με αρνητικό πρόσημο για αυτά που είδα. Έβαλα λοιπόν ένα στοίχημα ότι αυτό πρέπει να φύγει. Βέβαια, στην προσπάθεια με αυτή υπήρχαν πολλές κασάνδρες που λέγανε ότι μάλλον κύριε Δικτά σας κοροϊδεύουν, μάλλον δεν θα γίνει τίποτα. Παρά τα αυτά, εγώ πίεζα. Προς το σκοπό αυτό πήγα 4 φορές στο Υπουργείο Υγείας να δω την ηγεσία του Υπουργείου. Με όλα τα επιχειρήματα, με φωτογραφικό υλικό, προκειμένου να το σπίσω για την αναγκαιότητα. Διότι το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι να διεκδικείς κάτι ή να ζητάς, είναι να μπορείς να πείσεις αυτόν που έχει δικαίωμα λήψης απόφασης, ώστε και υπάρχει πράγματι αναγκαιότητα και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια νέα σύγχρονη ψυχιατρική κλινική. Τις δύο φορές είχα πάει μαζί με τον τότε αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή μας, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, τον οποίο και φυσικά ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την καθοριστική συμμετοχή του και συνεισφορά του. Μία φορά είχα πάει με τον αντιπρόεδρο του νοσοκομείου μας, τον κύριο στρατηγό μου. Και πήγα άλλες δύο φορές μόνος, έχοντας όλα τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να πείσουμε ότι πράγματι είναι αναγκαίο αυτό το κτίριο να γκρεμιστεί, να είναι παρελθόν και στη θέση του να βγει ένα νέο κτίριο. Ολοκληρώνοντας, να μην κουράσω, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι χάρη των ενεργειών του ήρθαν σε πρώτη φάση 35 δις στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο έργο με ένα ποσό 2.170.000, προκειμένου να ολοκληρωθεί το όλο έργο. Αλλά ταυτόχρονα να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας από το 20 μέχρι και τώρα, διότι τόσο η τότε Υφυπουργός Υγείας μαζί με η κυρία Ράπτη Ζωή, μαζί με τον Υπουργό τον κύριο Κικίλια, βοήθησαν προς την κατεύθυνση αυτή. Εν συνεχεία ο κύριος Πλεύρης μαζί με την κυρία Γκάγκα το ενέταξαν το έργο και φυσικά η νέα ηγεσία με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Θεμιστοκλέος το προχωρήσαμε ώστε γρήγορα να πάρει σάρκα και οστά. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Απλά προχωράμε και όπως ανέφερα πριν το τέλος του 25 θα έχουμε ένα υπερσύγχρονο κτίριο, γιατί πράγματι αξίζει τους κατοίκους κάτι τέτοιο. Κύριε Καμπούρη, ήθελα να ρωτήσω, το νέο κτίριο θα έχει την ίδια δυναμικότητα ως προς τις κλίνες ή αυξάνονται? Η ίδια δυναμικότητα θα έχει, αλλά θα έχει ταυτόχρονα να στεγάσει όλους τους υπόλοιπους χώρους που μέχρι πρότινο στεγαζόνται σε κοντέινερ. Με πήρε τηλέφωνο πριν λίγο ο κύριος Αθανασίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και μου είπε ότι λόγω των υποχρεώσεών του στη Βουλή δεν μπόρεσε να έρθει, αν και είχε σχεδιάσει την σήμερα παρόν εδώ. Καλημέρα και από την πλευρά των εργαζομένων. Σήμερα είναι μια από τις ιστορικές μέρες του Βοστανίου, διότι ένα παλαιό που ήταν πια σαν παραφωνία μέσα στα καινούργια τα κτίσματα γκρεμίζεται επιτέλους και τη θέση του θα πάρει ένα νέο σύγχρονο κτίριο σε 16 μήνες από σήμερα, που θα ταιριάζει με τα υπόλοιπα του νοσοκομείου μας και δεν θα αποτελεί αυτή η ντροπή πλέον μια ρετσινιά για το νοσοκομείο. Εμείς αισθάνομαι και λίγο έτσι τυχερός, γιατί επί θητείας μου ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες για... Τότε μιλούσαμε για ριζική ανακαίνιση το 18, όταν προέκυψαν τα προβλήματα, αλλά στην πορεία ήταν καλύτερο αυτό για να μπορέσει να εξυγχρονιστεί, να ενωθεί και με το άλλο το κτίριο. Είμαστε λοιπόν χαρούμενοι σήμερα
που επιτέλους υλοποιείται. Βέβαια στην Ελλάδα είμαστε, χρειάστηκαν 6 χρόνια, αλλά καλή οργά παρά ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους αυτούς που συνέβαλαν αποφασιστικά, γιατί όλοι προσπαθήσαν να βάλουν το λιθαράκι τους. Πολλοί υπουργοί το επισκέφτηκαν, αλλά εκεί που ήταν καθοριστική η συμβουλή του δικού μας του βουλευτή, του Χαράλαμπου Αθανασίου, και της ηγεσίας της προηγούμενης, του Θανάση Πλεύρη και της κυρίας Γκάγκα, αλλά και με τούτη την ηγεσία συνέχισε και προχώρησε πλέον το έργο. Αλλά η καθοριστική συμβολή ήταν του κυρίου Αθανασίου, του κυρίου Πλεύρη και της κυρίας Γκάγκα. Σας τα λέω αυτά γιατί τα έζησα από κοντά και ξέρω πώς πήγε πορεία-πορεία αυτό το έργο. Το κτίριο είναι ένα σύγχρονο κτίριο, πλήρως ενεργειακό, με διπλά τζάμια αλουμινίου ενεργειακά, με εξωτερική θερμομόνωση κτλ. Και έχει όλες τις σύγχρονες λύσεις τις ενεργειακές, δηλαδή αντλία θερμότητας, θέρμανση ψήξη, ηλιακούς συλλέκτες για ζεστά νερά και επίσης και αντλία θερμότητας για τα ζεστά νερά. Διόρροφο κτίριο θα είναι, συνολικής επιφάνειας γύρω στα 1000 τετραγωνικά. Στο κάτω όροφο θα στεγάσει τα γραφεία των γιατρών, κοινωνικών λειτουργών, εξωτερικά ιατρία κτλ. Και τους βοηθητικούς βέβαια χώρους. Και στο πάνω όροφο θα είναι η κλινική, η ψυχιατρική, με νομίζω 8 κρεβάτια, 8 θάλαμοι μάλλον, και πλήρως εξοπλισμένη.